κάνει στα αβοκάντο ήταν και άφησε το κλαδί που έπεσε. Έτσι είπαν τώρα τα παιδιά του εδώ. Και έκαμε να δει τι συμβαίνει και έπεσε το κλαδί πάνω. Η τύχη δεν ήταν με το μέρος ενός 70χρονου από τον Τερέ του Δήμου Πλατανιά. Το νήμα της ζωής του κόπηκε άδοξα το μεσημέρι, όταν καταπλακώθηκε από δέντρο στην κήτη του ποταμού όπου εκτελούνταν εργασίες καθαρισμού. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό. Ένα μοιραίο λάθος όμως ήταν αρκετό για να γραφτούν οι τίτλοι τέλους. Με τον 70χρονο επίναμε μαζί καφέ στο καφενείο. Και ήταν και ο χειριστής να πω μαζί μας. Εν τω μεταξύ σηκώθηκε αυτός για να δουλέψει. Και ήταν απέναντι να πω, ο χειριστής δεν ήταν κανείς μπροστά να πω γι' αυτό. Παρά ήταν απέναντι και πήγε κοντά και έριξε ένα πλάτανο να πούμε και του χτύπησε το κλαδί και το σκότωσε. Εργολαβικό μηχάνημα εκτελούσε εργασία στην κήτη του ποταμού. Ο 70χρονος, η περιουσία του οποίου παρασύρθηκε στα ορμητικά νερά μετά τη θεομηνία του περασμένου Φεβρουαρίου, βρέθηκε στο σημείο για να παρακολουθήσει την εξέλιξη των εργασιών. Ήταν περίπου 12.30 ώρα και ακούσαμε ένα θόρυβο ότι έπεφτε κάποιο κλαδί από πλάτανο. Δεν δώσαμε και σημασία. Μετά άκουσα μια κοπέλα που έκλαιγε εκεί μέσα, λέω κάτι σοβαρό συμβαίνει. Και πήγαμε και στη γέφυρα και είδαμε τον άνθρωπο ξαπλωμένο κάτω. Ήταν πετρωμένος με το κλαδί του πλατάνου. Φωνάζανε, είπανε ότι ήταν μέσα στο περιβόλι. Και πήγε να δει και αυτός τι συμβαίνει. Και την ώρα που έφτανε εκεί έπεσε το κλαδί και τον επλάκωσε. Ο άτυχος άνδρας πλησίασε τη στιγμή που ο 45χρονος υπάλληλος της εργολαβικής εταιρείας είχε γυρίσει την πλάτη του με το μηχάνημα εξκαφής. Στη συνέχεια, ένα λεπτό κλαδί καταπλάκωσε τον 70χρονο στη δεξιά του πλευρά. Τα επόμενα λεπτά που ακολούθησαν ήταν δραματικά. Ήταν αυτός απέναντι και έπειτα ήρθε πιο κοντά και ο χειριστής είχε γυρίσει για να βγάλει το δέντρο. Είχε την πλάτη του προς αυτόν και έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή ο χειριστής δεν μπορούσε να τον δει ποιος είναι δίπλα. Ενώ φωνάζουν συνέχεια να μην είναι κοντά κάτι περίεργο να δουν και έτσι κι αλλιώς. Και ήταν και αυτός να πούμε και δεν τον είδε ο χειριστής. Δεν μπορούσε να τον δει έτσι που ήταν. Γιατί στην απέναντι μεριά του ποταμού, όπως φαίνεται και το δέντρο που έχει πέσει. Κάτοικοι του χωριού με θλιμμένα πρόσωπα παραμένουν βουβά. Δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη ο συγχωριανός τους έφυγε από τη ζωή αφήνοντας την οικογένειά του, τη σύζυγο και τα δυο του παιδιά. Πολύ καλός στα καράβια, πολύ ποιητήδιος, πολύ κύριος, αγαπητός χωριό, όπως είμαι αγάπη. Αυτά να έχω να σας πω, θέλω να σας χωρέσει. Σοκαρισμένη βέβαια, σοκαρισμένη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο του συμβάντος, αλλά ήταν ήδη αργά για τον 70χρονο κάτοικο του Πλατανιά. Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.